καθηγητής βιοχημίας, βιοτεχνολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Δημήτρης Κουρέτας, διαπίστωσε ότι μία λάμπα σε τουαλέτα της σχολής είχε καεί, ζήτησε από τον γραμματέα του να φωνάξει τεχνικό ώστε να την αλλάξει. Η απάντηση που πήρε από τον τεχνικό τον άφησε με το στόμα ανοιχτό. Για την αγορά μίας λάμπας πρέπει να γίνει έτοιμα στην Επιτροπή Ερευνών. Να εγκριθεί, να κατατηθούν τουλάχιστον τρεις προσφορές και μετά να αγοραστεί. Αφού αγοραστεί, θα πρέπει να επιλεγεί μέσω ΑΣΕΠ ο κατάλληλος ηλεκτρολόγος για να ξεβιδώσει την προηγούμενη και αφού γίνει έτοιμα στην Επιτροπή Ανακύκλωσης, εκδίδεται πιστοποιητικό οριστικής και ανεπανόρθωτης φθοράς της λάμπας και ακολουθεί η τελετή ανακύκλωσης. Μετά το 40ήμερο μνημόσυνο, προκηρύσσεται διαγωνισμός για επιλογή κατάλληλου ηλεκτρολόγου που θα ανέβει στην καρέκλα για να κρατάει την καινούργια λάμπα καθώς και 4 βοηθών που θα γυρνάνε την καρέκλα ώστε να βιδωθεί σωστά. Η λάμπα κοστίζει στο δημόσιο πολύ. Η λάμπα είναι καλή. Φροντίζει να έχουν δουλειά οι πάντες. Συμβάλλει και αυτή στην αναπτύξη. Για να αλλάξουμε μία λάμπα.